Καλησπέρα, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Financial Groups. Είμαι ο Σπύρο και εγώ προ δίπλα μου τον Χρήστο. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα. Ο Καλησπέρα εσά. σε όλου. Είμαι καλά, είμαι καλά και είμαι ενθουσιασμένο για το σημερινό θέμα. <laughs> γιατί θα είναι debate. Θα τσακωθούμε. Όντως. Θα Σήμερα θα τσακωθούμε. Θα τσακωθούμε. <laughs> <laughs> λοιπόν, πολύ ζεστα αρχικά να πούμε αυτό. Oh. Είναι καυτά και τα θέματά μα, <laughs> 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 Το ότι είναι κάψονα <laughs> δεν έχει τόση σημασία. Σήμερα, αγαπητό κοινό, αφού σα ευχαριστήσω άλλη μια φορά για το. Πόσο καλή λεπίδραση δείχνεται στο περιεχόμενο που ανεβάζουμε. Είναι φοβερό αυτό που κάνετε. Τα σχόλια σας είναι απίστευτα. Ακόμα και όταν διαφωνείτε, είναι κάτι ευχάριστο γιατί διαφωνείτε με, με ουσία Καλά. και ποιότητα. Να <laughs> πω τώρα στα τελευταία. Τώρα, ναι. θα πω, μάλλον όχι είναι το εξή. Στα, δηλαδή στα long video, αυτά mm. που θα κάτσουν και θα mm. δουν όλη τη συζήτηση, mm. όντω τα σχόλια, ακόμα και τα αρνητικά, είναι ξέρεις, ναι, πολύ ναι, ναι, πολιτισμένα ναι. και στην τελική mm. φαίνονται αντίλογο. Απολύτω okay. λογικό. Ναι, ε, στα shorts όμω που. Παίρνουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι και εστιάζουν μόνο σε αυτό. Έχει πέσει από κάτω. Ναι, αστ, αστ. Κοιτάξτε, Ανάντε, πολύ δημιουργεί να ξέρετε. Και σα το λέω γιατί τώρα εσεί είστε σκεπτόμενο κοινό, έτσι. Ε, το παίρνουν και πίτε λίγο out of context. Για να δημιουργηθεί αυτή η ένταση, να υπάρχουν ναι, αλληλεπίδρασει. Να, να το πούμε και αυτό, ρε παιδιά. Ναι. Γιατί πέφτετετε θύματα του hate bait. Δηλαδή, <laughs> <laughs> θα βγάλω ένα short που ξέρω από την αρχή ναι. ότι είναι, θα πάρει 200.000 views <laughs> και από κάτω θα κρατάσουμε. ρε παιδιά, εντάξει. Ναι, δεν Αλλά τώρα άμα κραξετε. Θα έχετε δίκιο με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα τσουξ. Από το τίτλο ήδη ήρθαν τα Και για να βλέπετε αυτό το βίντεο σε αυτό το κανάλι, σίγουρα ενδιαφέρεστε να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σα. Ο καλύτερο τρόπο να το κάνουμε αυτό είναι φυσικά μέσω τη Freedom 24 που είναι και ο χορηγό σημερινού βίντεο. Link στην περιγραφή για μία μετοχή δώρα αξίωση και 700 δολαρίων. Η Freedom 24 μα δίνει τη δυνατότητα και να επενδύουμε σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και να τοποθετούμε τα χρήματά μα σε προθεσμιακέ με 8,76% επιτόκιο, αλλά και να παίρνουμε έω και 5,13% επιτόκιο για τα χρήματα που έχουμε απλά εκεί. Ισπρώντα μάλιστα το αντίστοιχο επιτόκιο κάθε μέρα. Α, και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά εγώ έχω ήδη επενδύσει πάνω από 130 χιλιάρικα μόνο στο δημόσιο χαρτοφυλακιό μου και άλλα 250 χιλιάρικα στον D account, από τον οποίο εισπράτω περίπου 25 ευρώ τη μέρα για λεφτά που ούτω ή άλλω τα κάφοντα. Και φυσικά έχω κλειδώσει και 200 χιλιάρικα στι προθεσμιακέ για να πάρω και αυτό το κάτι παραπάνω. Οπότε αν θέλετε και εσεί να χτίσετε το οικονομικό σα μέλλον με ασφάλεια, κάντε γράφει στη Φρύτρο 24 μέσα από το link βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας των 700 δολαρίων. Link στην περιγραφή. Θέλαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, καθώς ξέρω την άποψη του Χρήστου, που στην ουσία με βρίσκει σύμφωνο, αλλά ας την κάνουμε την κουβέντα, γιατί βλέπω έναν δείχτη καινούριο που έχει βγει από μια Ολλανδική εταιρεία, που δείχνει, μετά από πολλέ μελέτε τέλο πάντων, δεν χρειάζεται να μην κουράζουμε τον κόσμο, και είναι στον οικονομικό ταχυδρόμο, υπάρχει το link από κάτω στην περιγραφή, δείχνει την Ελλάδα ω μια πολύ, πολύ δύσκολη χώρα να επιχείρησει κάποιο. Βασικά, να το πούμε πιο ακριβώ, να το πούμε πιο σωστά, είναι η Ελλάδα νούμερο ένα θέση στο δίκτυο πολυπλοκότητα. Δηλαδή, για να δημιουργήσει μια επιχείρηση και ερχόμενο στο εξωτερικό ακόμα πιο δύσκολα, είσαι ο πιο πολύπλοκο τόπο και με ανωδική τάση. Όχι απλά δηλαδή είναι πολύπλοκα, αλλά συνεχώ γίνεται και χειρότερο. Δηλαδή, τον δεύτερο τον έχουμε για πλάκα, έτσι. Δεν μα φτάνει με τίποτα. <laughs> μου, κάνει, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση <laughs> και θα ήθελα πραγματικά. Δεν έχω προλάβει να, μελε... να δω <laughs> τη μελέτη, δηλαδή <laughs> είναι να. Ένα είναι εντελώ σε βάθο και να καταλάβω λίγο ξέρεις, πού βασίστηκε. Γιατί στην πράξη. Ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμο διαβάζει ακαδημαϊκά ή τόσο <laughs> θεωρητικά κάποια πράγματα. Στην πράξη όμω, τα... αυτό που έχω βιώσει εγώ έχοντα εταιρείε και εκτό Ελλάδο. <laughs> Είναι ότι. Ξέρεις, sorry, η Ελλάδα δεν είναι πιο πολύπλοκη. σα ίσα σε κάποια σημεία και σε κάποια πράγματα είναι και πολύ πιο απλουστευμένα τα ζητήματα. Θα τα συζητήσουμε περισσότερο στην πορεία. Λοιπόν, να το πω με πιο, άκρι... ναι. Έτσι, με πιο μεγάλη ακρίβεια. TMF Group, Ολλανδική μεγάλη εταιρεία. Και λέει, ο δείκτη πολυπλοκότητα λέγεται Global Business Complex Index. Και η Ελλάδα αποτελεί φέτο τη χώρα που κατάστασε πρώτη στο δείκτη. Το κάνουν πολλά χρόνια αυτό. Πρώτη φορά είμαστε πρώτοι. Mm -hmm. Ενώ οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τουλάχιστον στον online επίπεδο. Έχουν γίνει κάποιε βελτιώσει. Ναι, θέλω πάρα πολύ να καταλάβω να. Πούμε, ποια στοιχεία ήταν αυτά που έριξαν, ε, αυτοί, ε, έριξαν που έδωσαν αυτή τη βαθμολογία στην Ελλάδα. Γιατί, ε, για παράδειγμα, στην παροχή υπηρεσία είμαστε πολύ ψηλά. Ενώ μάλλον θα ε, είναι... πω. Σε πάρα πολύ καλό επίπεδο η Ελλάδα. Τώρα, να φτιάξει μια απλή εταιρεία, ένα agency που θα παρέχει κάποιε συμβουλευτικέ υπηρεσίε ή ένα digital agency κλασικό, είναι πλέον πανεύκολο. Ωραία. Είναι... Λέει ένας, ένας, ένα, θέμα, ένα θέμα το οποίο το έχω και να το συζητήσουμε κιόλα και το βλέπει εδώ η έρευνα, η πολυπλοκότητα στι πτυχέ τη νομοθεσία. Δηλαδή οι νόμοι nah. ρε φίλε αλλάζουν κάθε μέρα τώρα. Εδώ ναι. Mm. Και όχι μόνο αυτό, για παράδειγμα. Για παράδειγμα Έ, ένα παράγοντα, Ένα παράγοντα ε, που να το πούμε nah. σε αυτό. Που το βιώνουμε όλοι οι εργοδότε, κυρίω ειδικά όσοι έχουν να κάνουν μηλιανική περισσότερο. Εργάνει. Mm. Ε, my έχεις, data πλέον. Τα, τα, my data είναι άλλο επίπεδο. που είναι πολύ nah. βασικό. Δηλαδή nah. έχει υπαλλήλου. Mm. Και εδώ δηλαδή, θα συμφωνήσω με το δίκτυο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, και έχει ε, πολιτέ στα καταστήματα. Αρρωσταίνει ένα πολιτή και πρέπει να το αντικαταστήσει κάποιο άλλο. Αλλά είναι 7 η ώρα το απόγευμα, ο λογιστή σου να. δεν είναι στο... Να. δεν προλαβαίνει να το δηλώσει. Είσαι εκτεθειμένο. Mm. Λε ρε παιδιά, δεν γίνεται να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει να... μια ευελιξία. Ακριβώ να... μια ευελιξία να καταλάβει. Ή άλλο κορυφαίο. Πριν από δύο Σαββατοκύριακα είχε πέσει το εργάνι mm. και δεν μπορούσε μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει αλλαγέ mm. και τροποποιήσει. Mm. Και η αγορά περίμενε ότι τουλάχιστον δεν θα βγει για ελέγχου, αφού δεν μπορώ να κάνω τροποποίηση. Να! Βγήκε κανονικότατα για ελέγχου και τρέχουν τώρα οι άνθρωποι να. Εντάξει, θα, θα το. κάνουν ενστάσει. Να κάνουν ενστάσει και θα το πάρουν mm. πίσω μετά. Ότι ρε παιδιά, μα είσαι. Γιατί χαμένε τώρα. Άγχο. Αντί να εστιάσει, γιατί mm. δεν είμαστε κάτω του ελέγχου. Mm. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται για να τηρούν την νόμη του κράτου. Αλλά η νόμη να είναι ίδιοι και ίσοι για όλου, να είναι λογική και να δίνουν περιθώριο και ευελιξία και στι δύο πλευρέ. Και επίτρεψέ μου να πω, και α κάνουμε το debate τώρα, να ξεκινήσει από αυτό, να μην αλλάζουν συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ωραία, άρα εσύ, επειδή έχω δει τα βίντεο σου και θέλω να εξηγηθεί στον κόσμο, γιατί πιστεύει ότι είναι παράδοση η Ελλάδα στο κομμάτι τη πραγματικότητα. Γιατί τα, ε... τα λε τα και εύγλωτα, σου λέω σε κάποια βάση συμφωνώ. Αλλά μου κάνει εντύπωση που ενώ επιχειρεί και τα βλέπει αυτά και συμφωνεί τώρα. Οι νόμοι, οι εργάνοι, το μαϊντάντο και όλα αυτά. Λε ακόμα αυτό το πράγμα. Είναι, είναι αυτό που λέω. Έχει να κάνει με το αν κοιτάζουμε τι εξαιρέσει ή συγκεκριμένε υποκατηγορίε ή αν κοιτάζουμε στο σύνολό του. Στο σύνολό του, αυτή τη στιγμή, το να ξεκινήσει κάποιο μία εταιρεία στην Ελλάδα από το μηδέν, δηλαδή ε, να γίνει ελεύθερο επαγγελματία, είναι πιο εύκολο από ό,τι στην περισσότερη Ευρώπη. Λίγο οι σκανδιναβικέ χώρε, Νόρντιξ, mm. εκεί πέρα λίγο είναι ίσω κάπω καλύτερα. Με, με Αλλά συγγνώμη, η Γερμανία δεν είναι καλύτερη. Να, επειδή είδα Γιατί... δραστηριοποιήσει στο εξωτερικό. Στη Γερμανία ακόμα yeah. και σήμερα πρέπει να πάρει physical έγγραφο. Mm. Πρέπει να πα physical στην, ε, στην εφορία. Στην Ελλάδα πλέον αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Πα ένα λογιστή, την επόμενη μέρα, την ίδια μέρα. Αλλά την επόμενη μέρα έχει ατομική εταιρεία. Την, μεθεπο... και την ίδια μέρα έχει και τραπεζικό λογαριασμό. Θε να ανοίξει ή και ειδικά μονοπρόσωποι είκε, ή και τέλο πάντων yeah. απλή μορφή. Σε μία εβδομάδα είναι έτοιμη. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καν. Δηλαδή σε αυτά, όποιο πει πίσω, θυμάται. Εποχές πριν από μία πενταετία, πριν από ναι, μια εφτάετια ναι, ετία. Μπορεί, μπορεί, όπου όντω ήταν πολύπλοκα χρειά mm -hmm. πολλά πράγματα. Ε, μπορεί και δεκαετία. Τώρα, ε, εγώ α, έχω ανοίξει εταιρείε σε πόσε χώρε στην Ευρώπη. Η πιο εύκολη είναι στην Ελλάδα. Το τι τράβηξα στη ναι, Λιθουανία. Ναι, επειδή ξέρει του κατάλληλου ανθρώπου και είσαι λίγο πιο πολύ νοοτροπία, σου φαίνεται πιο εύκολο. Και ναι και όχι. Δηλαδή, yeah. σίγουρα όταν βρει τον κατάλληλο συνεργάτη, mm. σου απλοποιεί τα πράγματα. Στην mm. Ελλάδα πλέον με το λογιστή μου είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο και με τον δικηγόρο και ξέρουν mm. την νομοθεσία και κινούνται πολύ πιο γρήγορα. Σαφώ. Το ίδιο είναι και για τη Λιθουανία. Απλά στη Λιθουανία οι διαδικασίε είναι ακόμα παλιέ. Για να καταλάβει, έπρεπε φύζικλι να έρθουν έγγραφα και να τα υπογράψω. Ε, να πάρουν σφραγίδα με αποστάλ για να πάνε πίσω. Δεν μπορούσε να το κάνει online. Mm. Δεν γίνεται Πες αυτό. Πε την αποστάλεια είναι. Ε, πας... είναι να παίρνει τη σφραγίδα του Υπουργείου, ότι ναι, το έγγραφο ναι. είναι ακριβέ αντίγραφο. Ναι, ναι, ναι. Που έχει διεθνή ισχύ αυτό. Ναι, ναι. είναι ακριβώ. Ε, είναι η σφραγίδα αποστάλ. Έχει δίκιο. Mm -hmm. είπε, το πούμε. Αυτό είναι αναχρονιστικό όσο δεν πάει. Αυτό στην Ελλάδα δεν ισχύει. Δεν υπάρχει πουθενά. Ε, Μπορεί να υπογράφει online. Ναι, ναι, ναι. Τόσο απλά. Ε, δεν μπορούσε. Κοιτάξτε, η δικιά μου εμπειρία δείχνει. Στην Λιθουανία. Που, που θεωρείται η Λιθουανία, ξέρετε, σε αυτέ τι χώρε, ότι είναι να. πολύ μπροστά στην ψηφιοποίηση τη επιχειρηματικότητα. Να που δεν είναι. Που είναι, που είναι όντω. Απλά δεν είναι, έχουν λύσει κάποια βασικά προβλήματα, κορυφαία προβλήματα. Ε, σω εμεί εδώ έχουμε κάνει ένα παρόμοιο μοντέλο, απλά δεν έχουμε λύσει τι δικασίε. Τι θέλω να πω. Ένα φοβερό αντιλόγιο που υπάρχει σχετικά με την πλουμπλουγκότητα στην Ελλάδα είναι ότι παρά το ότι είναι πιο εύκολο κάποια πράγματα να κάνει online. Η διαδικασία από πίσω δεν έχει λυθεί. Δηλαδή, ναι. αντί να πα με τη φυσική σου παρουσία, όντω εσύ μπορεί να με ταλαιπωρήσει, αλλά όλο το γραφειοκρατικό ακόμα υπάρχει. Δεν έχουν αλλάξει τι διαδικασίε δηλαδή. Έχουν Ποιο αλλάξει γραφειοκρατικό τη διαπαφή. είναι τώρα. Μα διαφωνώ. Για παράδειγμα, το, το, το My Data που είπαμε πριν είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Με βοήθησε φέτο, μέσα σε 18 μήνε περίπου, να συμψηφίσει όλε τι καρτέλε με όλου του πελάτε μία mm. και καλή και να μην ξεχνάμε με το άλλο. διαφορετικά, συμφωνώ αυτό που λε. Πήγαινε ε, στη διεπαφή που λέγεται ταμείο τη ΔΟΗ. Εντάξει. Μπράβο. Οπότε υπήρχαν εκεί πέρα οι άνθρωποι, εκτυπώνανε κάτι, πηγαίνανε στο άλλο γραφείο ή σε στέλνανε εσένα κτλ. Τώρα αυτό δεν λέγεται ταμείο πλέον, αλλά λέγεται Gov. Mm. Μπαίνει στο Gov, κάνει την ίδια ακριβώ διαδικασία, εκτυπώνεται αυτό το πράγμα με την ίδια ακριβώ διαδικασία που υπήρχε πριν πέντε χρόνια. Σου βγάζει νόημα. Αντί Πρώτον, να υπάρχει η συνένεση. Εννοώντα, ναι. καταλαβαίνω τι λε. Mm. Δεύτερον. Η διαδικασία είναι πολύ πιο γρήγορη όμω τώρα. Γιατί αντί να πάνε 300 για σένα, άτομα στων, ναι. ε, ισχύ, ισχύ. Ε, στη ΔΟΗ και να περιμένουν στην ουρά για να του εξυπηρετήσει ο υπάλληλο, μπαίνουν ταυτόχρονα όλοι mm. στον κοβ και κάνουν τη δουλειά του. Και για να ακρίβεια δεν το κάνουν καν, ήδη το κάνουν λογιστή σου. Μάλιστα. Θέλω να πω, δεν είναι τα προβλήματα όπω τα περιγράφουμε. Υπάρχουν δεν ήταν όπω παλιά σίγουρα. Δηλαδή, ζητήματα δηλαδή, ε, ε, mm. που υπάρχουν, είπαμε, το εργάνι είναι εργάνι, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ε, ε, ακόμα και σήμερα mm. δεν το έχουμε κάνει σωστά. Mm. Ακόμα και αυτό είναι ένα ταλέπορο σύστημα. Όσο κάποια στιγμή στο η κάρτα εργο... εργαζόμενου, όπω λέγεται, ναι. να λειτουργήσει η σωστά. Κάρτα, ναι. Τι θέλουμε. Mm. Πρέπει να έρθει. Είναι καλό βήμα. Ναι, ναι, Αλλά να λειτουργήσει αυτά, σωστά. Βέβαια. Μπράβο. Ε, ή ο, 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 οτιδήποτε θέλει έγκριση από υπηρεσία. Εννοώντα, ε, θέλει ε, έγκριση τί, από αρχαιολογική. Δεν θα ξεκινήσει ποτέ η εταιρεία. Θέλει από ε, υγειονομικό. Όποτε. Οτιδήποτε θέλει άδεια. Μπράβο. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Εκεί, είναι, εκεί αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα ακόμα mm. και σήμερα. Ε, αλλά είναι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκεί. Όχι Θα Θα για το εστίαση γιατί και τουρισμό που δουλεύουμε ναι. πάρα πολύ στην Ελλάδα. Είναι βαριά μα βιομηχανία. Όλα θέλουν άδειε. Δεκτών. Δεκτών. Γι, αυτό, γι' αυτό νομίζω ότι είναι, είναι πολύ πολύ που επηρεάζονται από αυτά. Ξα... Ωραία, δεκτώνω. Πάμε λίγο σε κάποιε άλλε κατηγορίε. Mm. Ε, Digital agency, mm. οτιδήποτε έχει να κάνει yeah, με online. Ναι, Τίποτα κατευθείαν. Οι συμβουλευτικέ. Online, κατευθείαν. Mm. Ε, δεν χρειάζεται ποτέ να έχει καμία επαφή. Είναι όλα mm -hmm. και πλέον με το mm, My Data, τα τιμολόγια σου απευθεία γίνονται cross-match και. Σε... η συμβουλευτική επίση θέλει και αυτή άδεια. Εδώ μαζεύουμε τα στοιχεία μα για να τα δώσουμε. Το, το να θέλει άδεια είναι άλλο κομμάτι. Αυτό, mm. αυτό είναι το ίδιο και είναι το ίδιο παντού. Sorry. Θα πω: mm. Οπουδήποτε χρειάζεται ε, να έχει συγκεκριμένη άδεια, είναι βαριά η διαδικασία. Mm. Γιατί στη Γερμανία είναι εύκολο, είσαι εσύ. Όχι, διαφωνώ. Ε, θα ναι. πω, αλλά αυτό ισχύει παντού. Κοιτάζουμε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στο mm. τι γίνεται στην Ευρώπη και το τι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και ειδικώ, α πούμε, να πω για ένα παράδειγμα για το Man of Style, που είναι συμβουλευτική εταιρεία. Δηλαδή, το ΚΑΔ μα είναι συμβουλευτική για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πληρώνουμε και ΦΠΑ σε, σε κάποιε υπηρεσίε που θα έπρεπε να μην πληρώνουμε. Γιατί υπάρχει ο νόμο που λέει, ξέρεις, ειδικό για υπηρεσίε ψυχική υγεία, εφόσον υπάρχουν και κατάλληλοι επιστήμονε μέσα στην ομάδα, Ακριβώς. δεν χρειάζεται να πληρώνει. Αλλά δεν μα το έχει πει κανένας. Ναι, εδώ πέρα έρχεται η Είναι ένα άλλο κομμάτι το, που έχει το να πρόβλημα. κάνει με την εκπαίδευση έτσι, του ναι, ανθρώπου. Okay, και έχει δίκιο. Εδώ έρχεται η πολυνομία, η, mm. η επιτιδευμένη ασάφεια σε πάρα πολλά mm. επίπεδα. Και αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι. Και εγώ, δηλαδή πολλέ φορέ, με, τη, με την εφορία, μπορεί να κάνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα και να λέω: Έχω ακριβώ αυτό. Πώ πρέπει να το, να το αντιμετωπίσω. Και η απάντηση παραμένει. Ε, ναι. Γενικόλογοι. Έτσι, ναι. Ουσιαστικά σου λέει κάτω εσύ έτσι, αλλά άμα έρθει ο εφόρο μου να έχει άλλη άποψη. Mm. Αυτό, είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή είμαι οκ okay να είσαι όσο αυστηροστέ, αλλά πες μου ακριβώ το πλαίσιο στο οποίο μπορώ να κινηθώ. Αυτό το λέει ένα συνάδελφο. Δημιουργική θολούρα. Ναι, είναι <laughs> μια δημιουργική θολούρα που έχει κάνει το κράτο αναφορικά με την ναι. φορολόγηση. Για να μπορεί να κινείται λίγο περισσότερο. Εντάξει, κάθε νόμο βέβαια, όπω λένε και οι δικαιοί, άμα του ρωτήσει, είναι και πώ του κάνει ανάγνωση. Ναι. Και πόσο μεταφράζει. Η, η ερμηνεία. Η ερμηνεία ακριβώς. Οπότε ξέρει, εξ ορισμού μπορεί οπωσδήποτε να πει οτιδήποτε. Και ίσω θα πρέπει αυτά να γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα. Παντός... Ειδικά γιατί, γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ναι, και αυτό θέλω να πω. Τα λέμε επιχειρηματικότητα και το αν, αν η Ελλάδα είναι καλή χώρα για επιχειρηματικότητα. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε μονόπλευρα, δηλαδή μόνο το αν ε, η νόμικη διαδικασία του να το ξεκινήσει mm. είναι εύκολη. Πρέπει να κοιτάζουμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, λόγω τουρισμού και εισερχόμενων κεφαλαίων. Η Ελλάδα είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να ε, δημιουργήσει πολλές μικρή, μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, η μικρή επιχειρηματικότητα βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα. Ναι. Ε... Μήπως βρίσκει μόνο αυτή. Και τι θέλω να πω εδώ. Mm -hmm. Και πάλι σου φέρνω αντίλογο, απλά έτσι για να κάνουμε κουβέντα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορούν εύκολα και δεν υπάρχουν κινήτρα να κάνουν συνέργειες. Δηλαδή, να γίνουν μεγκαεταίρειες. Εδώ, α πούμε, βλέπει τη Microsoft να έχει επενδύσει στην Apple. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο λόγο να το κάνει εδώ. Το βλέπει απλά ανταγωνιστικά. Γι' αυτό και δημιουργούμε τεράστιε εταιρείε. Ναι. Είναι, είναι, πολύ λίγε οι περιπτώσει. Μόνο αυτή η Λία δεν θα δει τεράστια εταιρεία. Ναι, εδώ, εδώ, εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο δίκιο ενώντα ότι η βιομηχανία στην Ελλάδα ε, έχει πρόβλημα. Okay. Η, η, βιομηχανία. Μάλλον ήδη, okay. ήδη βελτιώνεται, αλλά έχει πρόβλημα. Γιατί χρειάζεται συνήθω και πολιτική βούληση για βαριά βιομηχανία. Ε, οτιδήποτε δεν απαιτεί πολιτική βούλη στην Ελλάδα έχει πρόσφορο έδαφο. Αυτό Ό, Ότι δεν ασχολούνται πολιτική. Ναι, ότι, ακριβώ. ότι, δεν χρειαζόμαστε του πολιτικού για να το ναι, κάνουμε, ναι. μπορούμε και το κάνουμε. Ναι. Όταν χρειαστούμε του πολιτικού, είναι πολύ κρατικοδίαιτη ναι. η κοινωνία μα για να μπορέσει να, να το κάνει. Και βαθύ κράτο και πολιτικό κόστο. κάτι που θα περάσει. Τεράστιο. <laughs> ακριβώς Ακριβώ. Οπότε, Οπότε ουσιαστικά, τι, τι έχουμε να πω. Δεν λέω ότι η Boeing mm. έχει κάποιο λόγο να κάνει εργοστάσιο στην Ελλάδα αντί mm. για κάπου αλλού. Δεν θα έπρεπε να έχει Θα έπρεπε. No. 100% δεν θέλετε θέμα. Ναι, no, no, ακριβώ. Λέω όμως, μάλλοντα, Τα ψάχνει αυτά τα κεφάλαια. Να έρθουμε. Ναι. λέω όμως ότι ο μέσο Έλληνα που θέλει να ανοίξει μια μικρή εταιρεία, ένα agency, ένα, ένα ξέρω, software house ή οτιδήποτε, μπορεί να το κάνει πιο εύκολα από το μέσο Γάλλο. Mm. Αυτό λέω. Και δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο κόσμο όταν το ακούει αυτό θυμώνει τη στιγμή που δεν έχει εμπειρία από το να το κάνει στη Γαλλία. Σας Εγώ σαν... έχω. Ναι. Ο Βρυσσάτ κόσμος δεν έχει, αλλά έρχεται και μου λέει ότι κάνω λάθο. Δεν κάνω λάθο με την έννοια ότι το έχω δει στην πράξη. Ναι. Ε, άρα. Τουλάχιστον τώρα, αυτή την περίοδο. Ναι, Λάχισε. μιλάμε για την τελευταία ναι, ναι. τετράτη. Ναι. Θα, θα, θα έλεγα. COVID φάση και μετά, Α, δηλαδή. Το COVID εκεί, και μετά. Εκεί έγινε φοβερή δουλειά. Οτι... Ναι. Εγώ θα σου πω το εξή. Η εμπειρία που έχει ο μέσο Έλληνα. Είναι από τους φοιτητέ που είναι στην Αγγλία και τους λένε: Φίλε, εγώ με μία αίτηση online άνοιξα την επιχείρησή μου. Που δεν μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε επιχείρηση, ανοίξει κάποιε επιχειρήσει στην Αγγλία mm -hmm. online. Εντάξει. Ή ξέρω εγώ, μιλάει με τον τάδε επιχειρηματία στα Βαλκάνια, ο οποίο επειδή γνωρίζει του ανθρώπου που πρέπει, το κάνει λίγο πιο εύκολα από ότι θα το έκανε οποιοδήποτε άλλο που δεν ξέρει αυτού του ανθρώπου. Οπότε, εγώ, εγώ σε αυτό το βίο με αυτή η γνώση. Συγκρίνει με τη γραφειοκρατία που έχει μάθει να φορέ. Και αυτό αφού ήσχε. Αφούς. Όχι ήσχε. Δηλαδή, <σχελίως> ναι, 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 ναι. Γιατί και εγώ όταν σπούδασα στην Αγγλία, <σχελίως> όταν είδα ότι όντω ανοίγαν εταιρεία μέσα από το ίντερνετ μόνο <σχελίως> σε μία ώρα. Δηλαδή, <σχελίως> ξέρει, μπαμ, μπαμ, <σχελίως> είχε <σχελίως> τα πάντα. γιατί. <σχελίως> ε, <έλα, έλα, σχελίως> τότε το 11 στην Ελλάδα έπρεπε να πας κανονικά στην εφορία Δεν είχε... Ενώ σήμερα τώρα είμαστε στο ίδιο επίπεδο 100% Ξαναλέω το να κάνεις ατομική εταιρεία Δηλαδή απλά όπως είσαι να πεις το αφημί μου γίνεται επαγγελματικό και από αύριο κόβω τιμολόγια Είναι ένα κλικ μία μέρα That's it. Και χωρίς λογιστή πόσο μάλλον αν πας σε ένα λογιστή το κάνουν όλοι αλλά πλέον στην Ελλάδα, ακόμα και μια πιο σύνθετη μορφή mm. ε, εταιρεία όπω η ΙΚΕ, γίνονται πανεύκολα, γρήγορα, με έτοιμα πρότυπα καταστατικά που δεν χρειάζονται τίποτα. Τώρα, αν θε κάτι όντω σύνθετο που θέλει συμβολιογράφο, ε, δεν σου σωστεί το κράτο, θε συμβολιογράφο. Καταλαβαίνεις την Ναι, αλλά κοιτάξτε, είναι υποχρεωτικό να έχει συμβολιογράφο ενώ μπορεί να κάνει ένα όχι, συμβόλαιο. Δεν είναι. Κάποια... Πώ πώς δεν είναι. Μία απλή και γιατί να Όχι, όχι. Αν κάνει ένα συμβόλαιο το οποίο πρέπει κάπου να είναι ε, αναγνωρισμένο, το πούμε. Α, δεν είναι ναι, ναι. σε αυτό συμφωνώ. Α, θα μπορούσε να το αφήσει ελεύθερο για να μην παιδευόμαστε. Α, και να, να κάνουμε τι συντεχνίε. Το... Που... Μαζί σου. Μα, είναι μέσα στο ε, φορολογικό το και, και, που και επιχειρηματικό περιβάλλον μας Ναι. ναι, εννοείται. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Λέω ότι. Εσύ λες για τη διαδικασία ότι είναι λίγο πιο εύκολη. Λέω ότι αυτά είναι τόσο εξαιρέσει που το να στεκόμαστε και να λέμε ότι αυτά είναι ο λόγο που απέτυχε μια επιχείρηση είναι Όχι, όχι, δεν το λέμε. Αυτό λέμε πόσο δύσκολο είναι και πόσα ακόμα εμπόδια μπορούν να σου γιατί στο, στο, το ταξίδι τη επιχειρηματικότητα δεν σταματάει, είναι αέναο, έτσι. Ναι, Όσο αλλά... προχωρά, βρίσκει και άλλα προβλήματα. Και άλλα προβλήματα. Ναι, αλλά ξαναλέω, πού είναι η συντηρητική πλειοψηφία του επιχειρηματία. Κατά τη γνώμη μου, είναι ο μικροεπιχειρηματία που ξεκινάει. Ναι. Ε, αυτό πλέον έχει γίνει πανεύκολο. Mm. Μέχρι τρία φημή, δεν χρειάζεται καν να έχει βιβλία εσόδων-εξόδων. Mm. Είσαι με, νομίζω, 9% φλάτ ναι, 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 okay. στο τζίρο σου. Είναι okay, είναι okay. Το οποίο ξεκινάει δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό όμω. Α πούμε, τρία φημή, είσαι φλάτιξαι εγώ, δεν χρειάζεσαι βιβλία κτλ. Τι φορολογική συντελέστα είναι αυτή. Σε σχέση με άλλε χώρε. Αν το συγκρίνει. Με ποιε. Όχι, συγγνώμη, με, ποιε. Εκτό αν πα στα Βαλκάνια. Γιατί, Γιατί να αν πα μπες... στα Βαλκάνια. Όχι, εκτό αν πα στα Βαλκάνια. Δεκτών. Τα Βαλκάνια είναι πιο φθηνά. Ναι. Συμφωνούμε. Για το πρέπει να το δούμε σαν παράδειγμα και να πούμε πού, πού είναι καλύτερα συνήθω συγκρίνουμε το φόρο με, την, με τις παροχές του κράτους. Mm. Ωραία. Mm. Ναι, φόρο στη Ρουμανία είναι χαμηλότερος, αλλά και οι παροχές του κράτους της Ρουμανίας είναι χαμηλότερες από τις παροχές του κράτους της Ελλάδας. Πλέον mm. δηλαδή... είναι Δεν θα σου το έλεγα. Okay. Ε, Έχοντα στην okay. την εμπειρία, θα σου mm -hmm. πω ότι σε κάποια πράγματα, ε, αν δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο, μπορεί να μας καπερνάνε κιόλας. Οκ. Okay. Ε, δηλαδή, στο λέω πολύ καθαρά. Mm -hmm. Εδώ πέρα, α πούμε, που είμαστε στο κέντρο τη Αθήνα, μα βγήκε η πίστη να βάλουμε σταρά. Εκεί πέρα είναι δεκα χρόνια και παντού έχει τι. Και εδώ, αν, αν παίρναμε τις παροχές που πληρώνουμε του φόρους μας, δεν θα μιλήσει κανένα. Τώρα, όμω επειδή τα παίρνουμε και πιεζόμαστε θα και, θα και, συμφων... και και και... Θα συμφωνήσω. Να. Είναι αυτό που λέω, πρέπει να συγκρίνουμε το ύψο του φόρου με το mm. ύψο τη παροχή. Mm. Στη Γερμανία είναι σαφώ υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστέ, αλλά δεν κρίνει γιατί έχει σαφώ υψηλότερε παροχές. Πόσο είναι, έχει υπόψη. Όχι, είναι, ε, ανάλογα βασκά, mm. γιατί τι, τι, τι τύπου εταιρεία έχει, φτάνει και εκεί πέρα μέχρι, μέχρι το 40%. Τα, mm. τα 100. Mm. Είναι σύνθετο γιατί στη Γερμανία έχει και του. Ε, Πώ λέγονται, Ομοσπονδιακού φορεί. Δηλαδή, γιατί αν με το είσαι στη Βαβαρία. Είναι κρατήδια στρα. ομοσπονδιακά και είναι κάτω από μια κυβέρνηση. Είδε για... ότι κατευθείαν έγινε πιο πολύπλοκο, mm. αλλά το αποδεχόμαστε. Ναι, ναι. Δεν είναι. Θε να πάρει μια άδεια και πρέπει να την πάρει σε πολλά επίπεδα. Καλά, δημοτικού φορεί έχει και εδώ. Απλά δεν του δίνει σημασία γιατί είναι πιο μικρή. Το ίδιο. Πόσε φορέ απασχόλησε την εταιρεία ο δημοτικό χώρο. Ε, καμία. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, κανέναν μα. Ναι, okay, okay. Ε, αυτό θέλω να Γιατί είναι τόσο Οπότε... μεγάλη άλλη που λε, εντάξει, αυτό δεν Οπότε... πειράζει. Οι φόροι στην Ελλάδα, οι φορολογίε στην Ελλάδα, το πρόβλημά του δεν είναι στο επίπεδο συντελεστών. Είναι το θολό τοπίο mm. που αφήνει πολλά περιθώρια διαφορετική ερμηνεία. Σαν συντελεστέ. Ναι. Δεν είναι αίρεση. Δηλαδή, έχουμε 22%. Μια χαρά φορολογικό συντελεστή είναι. Φλατ για τι περισσότερε κεφαλαιοχικέ εταιρείε. Δεν είναι Είναι, είναι, ναι, είναι πρόβλημα. 3%, 3 Ρωμανίκελε, μάλλον. Εντάξει και 0% στα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι, ακόμα στα... καλύτερα. Κατάλαβε, δηλαδή ναι. δεκτών. Α μα να επιχειρήσουμε. Εδώ είναι ερ... ερ... μεγάλη έτσι. Θα σου πω: Αν υπήρχε μια διαφάνεια ότι αυτό το 22% βγάζει ένα εκατομμύριο, δίνει 220 χιλιάρικα από το κέρδο. Δεν ένα εκατομμύριο. Ναι. 220 χιλιάρικα τα δίνει στο, στο κράτο. Είναι φορολογία ω νόμιμη. Αν ήξερε πού πάνε αυτά τα χρήματα, ότι πληρώνουν 15 οδηγού ασθενοφόρου, 7 ανθρώπου τη ΔΕΗ, 8 δεν ξέρω εγώ τι για παροχέ για δρόμου κτλ., θα έλεγε: Ωραία, τέλεια. Μπορώ να το κάνω και λίγο πιο κοντά στο σπίτι μου, αυτό θα έλεγε. Συμφωνώ... Μέχρι εκεί θα πήγαινε τον έλεγχο. Απόλυτα. Να. Απόλυτα. Δηλαδή, μα ξαναλέω, δεν λέω ότι η κατάσταση είναι τέλεια. Λέω ότι ναι, πρέπει ναι, να δέξει. φύγουμε από τη μύρλα μα και τη... σωστά, σωστά, σωστά. Δηλαδή, την εσωστρέφεια που μα χαρακτηρίζει. Πάντα θα υπάρχουν σημεία στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε και πάντα, αν θέλουμε να βρούμε λόγου για να μην πετύχουμε, μπορούμε. Εντάξει, εγώ σα τζιγκλάω τώρα. Ναι, για ναι, να ναι. Κάνουμε τη κουβέντα, κουβέντα. Αυτό είναι και το νόημα. Ναι. Αλλά θα επιστρέφω στο ότι δεν καταλαβαίνω γιατί ο μέσο άνθρωπο λέει Μέκλεισε το κράτο, όταν στην πραγματικότητα τον έκλεισε η χαμηλή δική του προσπάθεια. Δηλαδή, mm -hmm. ελάχιστε είναι οι περιπτώσει που όντω σε κλείνει το κράτο. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνουν. Λέω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που γνωρίζω και έρχονται με πρόβλημα επιχειρηματικό σε μένα, φταίγαν οι ίδιοι. Γιατί πιστεύει ότι υπάρχει αντίληψη που θα, θα κάνω subscribe σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ότι εάν πηγαίνει με σταυρό στο χέρι σε όλα στην Ελλάδα, είναι δύσκολο να επιβιώσει επιχειρηματικά. Γιατί έχουμε δεχτεί ότι το κάνουν και άλλοι. Ναι. Αυτό είναι ο λόγο. Αλλά δε πάλι το γυρίζουμε στη, στο κράτο και όχι στην κοινωνία. Ναι. Ποια είναι η κοινωνία, εμεί είμαστε. Έχουμε όλοι αποδεχτεί ότι ο γείτονα κλέβει, άρα πρέπει να κλέψω για να επιβιώσω. Mm. Δεν λέω ότι δεν ισχύει σαν. Mm. Ε... Mm. αλλά λέω ότι όταν έρθει η ώρα όμω να το αλλάξουμε, πρέπει να... Πρέπει... πρέπει να γίνει συζήτηση σε δύο επίπεδα: σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο πρέπει να επιβιώσει, άρα θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσει. Συμφωνούμε. Mm. Σε συλλογικό όμω δεν βλέπω να κάνουμε κάτι. Όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε πάλι με το ατομικό συμφέρον. Ναι. Άρα γιατί μετέχουμε παρά μόνο από την κοινωνία όταν εμεί κοινωνικά είμαστε απαράδεκτοι. Δεν έχει παράπονα από την κοινωνία απαραίτητα. έχεις έχει παράπονα από, την... από το κράτο. Πώ έχει παράπονα. Ωραία. Γιατί νομοθετεί το κράτο και εκτελεί. Ωραία. Όπω ξέρει πάρα πολύ καλά, αν κάνει μια καταγγελία στον ανταγωνιστή σου, θα έχει πάει αύριο η εφορία τον ελέγξει. Ναι. Τέλεια. Άρα, αν πραγματικά αυτό που θέλει. Δεν θέλω να μάθω γιατί το ξέρει αυτό. <laughs> όχι. Α, γιατί έχω βαρεθεί να χτυπάω την πόρτα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ε, άρα, αν, αν αυτό που θέλει είναι να εφαρμοστεί ο νόμο, Υπάρχει ένα μηχανισμό να... mm. για... Mm. για να γίνει. Mm. Στην πραγματικότητα όμω δεν θε να εφαρμοστεί. Θε να μην εφαρμοστεί για κανέναν. Για να μην κι εσύ. Αυτό είναι το φέρνω, πρόβλημα. της μπορεί ο νόμο προσωπικά. Εσύ. Ναι. Όχι ναι. η κοινωνία. Όλοι οι όλοι έρχονται σε εσένα. Ωραία, και σου μιλάνε σαν μενοστάιν. Ναι, επειδή μιλάω όμω για μικροεπιχειρηματικότητα, εγώ θα σου πω το εξή. Πε ότι έχει το 22%, έχει και το ΦΠΑ να εισπράξει που λε. Ρε, πω εγώ είμαι μεσάζοντα, αλλά πρέπει να πείσω τον πελάτη για να πάρω το ΦΠΑ. Είναι άλλο να τον πείσω για 120 ευρώ και άλλο για 100 Δεν το έφαλε με το πείσω αυτό. Ναι, Γιατί ναι, εγώ... Είναι και αυτό, δεν λέω σημαστεί... ότι είναι μόνο okay, αυτό. Okay, τι εννοώ, από την αρχή στι εταιρείε, από την πρώτη πρώτη στιγμή. Mm. Ε, Ξέρε, ήμουνα πάντα θα σκόψω το τιμολόγιο και θα το πληρώσω ηλεκτρονικά. Ενέρεση, ναι, 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 πριν γίνει υποχρεωτικό από σωστό, το. σωστό, το σωστό. Κράτος. Και αν το μοντέλο σου με του νόμου δεν δουλεύει, είναι λάθο το μοντέλο. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, απλά λέω τώρα. Είναι ένα μικροεπιχειρηματία ο οποίο θέλει να κάνει την προσπάθειά του, παιδί μου. Και πρέπει να πληρώσει τους του φόρου. Πρέπει να πληρώσει τέλο επιτιδεύματο. Πρέπει να πληρώσει την προκαταβολή φόρου. Πρέπει να προσλάβει και έναν άνθρωπο κάποια στιγμή να τον βοηθήσει που πρέπει να του δίνει 1000 ευρώ και 500 ακόμα εξακόσια για τι κρατήσει και όλα αυτά. Και λε, φίλε, πού να τα βρει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό δεν το κάνει δύσκολο. Το κάνει το κάνει αυτό που είναι. Ναι, Και ξαναλέω, το ε, είναι, δύσκολο δηλαδή. Μα, μα είναι η επιχειρηματικότητα είναι εξορισμού δύσκολη ναι, σε όλε τι χώρε. Γιατί λέμε ότι στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο, Δεν είναι στη Γερμανία. Mm. Που στη Γερμανία πέντε η ώρα ο υπάλληλο έχει φύγει ναι, ναι, πριν ναι, ναι. καταλάβει τι έγινε. Mm. Πέντε παρά ένα είναι έξω από την πόρτα. Και αν τολμήσει mm. να του πει να μείνει. Δεν μιλάω ότι θα πληρώσει ναι, ναι. τέτοιο, θα πρέπει να το δεχτεί κλπ. κλπ. Sorry, αυτό επιχειρηματικά δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι σωστό ταυτόχρονα. Όχι, είναι σωστό. Είναι. είναι, σωστό. το ότι πέντε ώρα. Είναι σωστό το ότι πέντε ώρα ο εργαζόμενο ναι, έχει φύγει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό επιχειρηματικά δεν είναι δύσκολο. Βέβαια, βέβαια. Άρα η επιχειρηματικότητα εξορισμού είναι δύσκολη και πληρωνόμαστε τελικά οι επιτυχημένοι επιχειρηματίε επειδή ξεπεράσαμε αυτέ τι δυσκολίε. Σωστά, σωστά. Και Αν... δεν το καταφέρνουν όλοι. Ναι, και δεν το καταφέρνουν όλοι και αυτό είναι... επίση. Και δεν το καταφέρνουμε κάθε φορά. Όλε οι επιχειρήσει πήγανε. Όχι. Το κράτο το ίδιο δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Και το κράτο, πει μία πήγε, η άλλη όχι. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν σημεία προ βελτίωση. Ναι, είμαι κάθετα αντίθετο στην προκαταβολή φόρου. 100%. Ναι, προκαταβολή φόρου. Ένα... να να προκαταβάλει ότι του χρόνου θα yeah. έχω. Και, και, άμα χρειάζομαι τη ρευστότητα για να πετύχω. Έλατε. Τη ρευστότητα χρειάζομαι. Να κάνω μεγαλύτερο εγώ. κύκλο και να βγάλει yeah. περισσότερα και σε ρεγκράτα. Ναι. Yeah. Μου στερεί τη ρευστότητα. Mm. Λέει, μα θα τα βρει του χρόνου μέσα. Να τα βρω μέσα. Φέτο θα χρειάζομαι για να αναπτυχθώ. Όταν ο ανταγωνιστή μου μπορεί να αναπτυχθεί με εκείνη τη ρευστότητα και εγώ όχι. Ανταγωνιστή εννοώντα εκτό Ελλάδο. Έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο ανταγωνιστή ναι. σου που δεν τηρεί του κανόνε. Ο ανταγωνιστή που δεν τηρεί mm -hmm. του κανόνε. Και τα δουλεύει μαύρα και mm -hmm. οπό Ναι, δεν λέω ότι είναι όλα ρόδινα. Mm -hmm. με... mm -hmm. Λέω ότι δεν είναι αυτή η κατάσταση που με όλοι mm -hmm. και Όχι. λέμε του. Όχι, μια χαρά είναι η Ελλάδα. Άμα θε να, να επιχειρήσει και αντέχει η κοιλιά σου να δουλέψει τα ωράρια που χρειάζονται, να πάρει τα ρίσκα που χρειάζονται για το χρονικό διάστημα που χρειάζονται. Μια χαρά. Ω επιχειρηματία τώρα μιλάω, το να ξέρεις, σαν, ναι, ναι, ναι. Σαν ο το τον άξιο. Καθαρά σαν, επιχειρηματία. Ο υπάλληλο δεν παίρνει αυτά τα ρίσκα και γι' αυτό δεν έχει συμμετοχή στο κέρδο αν έρθει μεγάλο. έχει ναι, ναι. το μισθό του. Και, και γι αυτό κάνει. πρέπει να κάνει το ωράριό του και αν και εφόσον χρειάζεται κάποια περιορία να πληρωθεί το σωστό. Και αν αντίτιμμα. και εφόσον συμφωνήσει, γιατί είμαι και σε αυτό ότι αν ο υπάλληλο δεν θέλει την υπερορία. Δεν μπορεί συστηματικά να το. Χω... Όπω. Αν να προκύψει ναι. κάτι και απλά πρέπει να βγει δουλειά, οκ. Okay. Αλλά δεν μπορεί συστηματικά να έχει ανθρώπου με υπερορίε που δεν θέλουν να κάνουν υπερορίε, ναι. γιατί του ε, τρως από την προσωπική του ζωή. Ναι, που έχουν ναι, ναι, να ναι. Το έχουν επιλέξει να τη χτίσουν αλλιώ. Ναι. Και καλά κάνουν, γι' αυτό γίνανε υπάλληλοι. Είναι καλό. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ε, βέβαια, για να πούμε και τα θετικά. Α πούμε, το, το προσωπικό στην Ελλάδα είναι πολύ ικανό και πολύ. Φθηνό. Μην το ξαναλέω. Ναι. Είναι φθηνό. Σε... Αν υπολογίσουμε του φόρου, ανεβαίνει πολύ, αλλά. Ε, παραμένει. Ο, τα, τα χρήματα που δίνει στην τσέπη του εργαζόμενου. Αν προσλάβει τον. Ποια τσέπη? Αν προσλάβει τον μέσο γερμανό να. developer, θα είναι πιο φθηνό σε συνολικό κόστο εργοδότη ναι. από τον μέσο Έλληνα developer. Ναι. Όχι. Πιο ακριβώ είναι. Ναι, ναι. Θα μου πει, μα θα είναι και υψηλότερο το μέσο τιμολόγιο που θα κόψει σαν παροχή υπηρεσία ε, σαν Γερμανό. Δεκτών. Ναι. Αυτό ακριβώ λέω. Ναι, ναι. Και εγώ, οφείλω να, να πω ας πούμε ότι εγώ που έχω δουλέψει και με ξένου αρκετά. Θεωρώ ότι είμαστε και κλάσει ανώτεροι σε πολλά πράγματα. Ειδικά σε στην ποιότητα ποιότητε επισ... στην... εργατικού δυναμικού. Ναι, ναι, ναι 100%. Ναι. Ιστερούμε... Εσύ, εσύ, ε? Ιστερούμε σαν εργοδότε σε εκπαίδευσή του. Ναι. Δηλαδή, ο μέσο ένα εργοδότη δεν εκπαιδεύει σωστά τον εργαζόμενο ναι. του, φταίει ο εργοδότη. 100%. Ναι, ναι. Ενώ ο μέσο Γερμανό τον εκπαιδεύει πολύ καλύτερα. Απ' την άλλη, ο μέσο Έλληνα εργαζόμενο είναι σε υψηλότερο επίπεδο από το μέσο, μέσο Γερμανό ναι. ας πούμε, εργαζόμενο. Και στην, όταν φτάνει στην εταιρεία. Επιστημοσύνη, αλλά και στο ήθο. Δηλαδή... Το work ethic του Έλληνα είναι πολύ ψηλό, ό,τι ναι, και να λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αν και πέφτει, λένε οι μετρήσει έτσι. Με την έννοια ότι κάθε λιγότερο, δεν κάνετε extra mile και όλα αυτά. Ειδικά η, η, νέα, η, νέα, γενιά. Γενιά. η νέα γενιά. Είναι θέμα μέχρι η νέα γενιά. Να βγει από το καβούκι. γιατί η νέα mm. γενιά. Η, η σημερινή η, ας πούμε 25 με 30 ουσιαστικά ακόμα βιώνουν τα θετικά του COVID ενώντα ότι έπεσαν λεφτά στην κοινωνία σε μια φάση χωρί παραγωγή. Mm. Και αυτό φάνηκε σαν φυσιολογικό. Και όταν είσαι Οπότε, 23, 24, αυτό ναι. Ναι. Θα, θα, το, mm. θα το δουν μπροστά του. Το θα ακούω, έρθει. Το ακούω. Και όταν θα κάνουν οικογένειε και θα πρέπει αυτέ οι οικογένειε να μεγαλώσουν. Θα αποδεχτούν ακόμα περισσότερα πράγματα και θα καταλάβουν γιατί η υπερορία είναι χρήσιμη όταν τη θέλει ο εργαζόμενο. Ναι. ναι. Οπότε και το εργατικό δυναμικό, έτσι όπω είναι τόσο καλό, παρά το brain drain, έτσι, παρά του ανθρώπου που έχουν φύγει, παραμένουμε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Ε, Επίση, ένα άλλο που έχω δει σε σχέση με του ανθρώπου που είναι στο εξωτερικό είναι ότι οι Έλληνε εργαζόμενοι σκέφτονται πολύ out of the box. Δηλαδή, ακριβώ επειδή είναι ένα οργάνο το κράτο και ο εργοδότη και δεν ξέρω τι, έχουν μάθει άνθρωποι να σκέφτονται γύρω-γύρω. Δεν πάνε με το γανόνα, γιατί αν πα με τον κανόνα θα βρει τείχο. Στη Γερμανία, Στην Γερμανία, άμα δεν σου έχουν καταγράψει ναι. τη διαδικασία, πα τον από πάνω σου και ναι. λε: Δεν ξέρω τι να κάνω, ναι. έχω αυτό, πρέπει να μωρήσει τη διαδικασία. Ναι, δεν υπάρχει That's το κουμπάκι it. να το πατήσω. Θα το φτιάξω ο Έλληνα το κουμπάκι. Τελείω. Ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ο Έλληνα θα παρακάμψει να το κάνει. Γιατί, γιατί ο Έλληνα ξέρει: ναι. ναι. Αν πάει στο αφεντικό του και του πει: Μου λείπει αυτό, <laughs> πιο πιθανό να φύγει ο εργαζόμενο <laughs> παρά ο εργοδότη θα φτιάξει το πρόβλημα. Το οποίο είναι λάθο. Και για το οποίο φταίμαι οι εργοδότε. Όχι οι εργαζόμενοι. Άρα η ανάγκη έχει οδηγήσει του εργαζόμενου να είναι πιο ναι, εφευρετικοί ε, Αλλά πράγματα. και του εργοδότε, με την έννοια τη επιχειρηματικότητα εννοώ, γιατί έχουν να διαχειριστούν ένα κράτο το οποίο δεν έχει την οργάνωση. Ή τέλο πούμε, δεν είχε την οργάνωση και εντάξει, θέλει ακόμα πολύ μεγάλο, έτσι, μεγάλη προσπάθεια. Ε, και εμεί, α πούμε, σαν, σαν επιχειρηματίε, με το πώ αλληλεπιδρούμε με τι υπηρεσίε τη δημόσια, με το κράτο, με του φόρου και όλα αυτά, πρέπει να είμαστε εφευρετικοί, φίλε. Ναι. Και... Ή να έχουμε του κατάλληλου ανθρώπου να μα οδηγήσουν. Ναι. Αυτό νομίζω το πιο σημαντικό από όλα είναι να βρει του κατάλληλου συνεργάτε. Mm. Δηλαδή, όταν, όταν κουμπώσει με το λογιστή σου ε, και με το δικηγόρο σου, είναι ένα μαγικό στοιχείο. Δηλαδή, τη στιγμή που θα συμβεί αυτό και το καταλάβει και νιώθει ότι έχει έναν άνθρωπο να καταλάβει τι θε να κάνει ω επιχειρηματία mm. και πώ αυτό θα μεταφραστεί ε, προ το κράτο, ε, και αλλάζουν όλα. Και... Σου φεύγει και ένα βάρο. Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ πριν, ε... Και καλά να κάνουμε να του πληρώνουμε του λογιστέ και του δικηγόρου μα. Να του πληρώνουμε καλά. Μα, τώρα κάτι 50 ευρώ το μήνα, εγώ τα θεωρώ αστεία έτσι που ακούω αμοιβέ. Μάλλον οι λογιστέ σου ατομική... κάνουν τα πολύ το εισόδημα. Το μάλλον για ατομική μιλά. Ναι. Δεν υπάρχει και κάτω από το όχι, 250 όχι, ευρώ πλέον. Υπάρχουν όμω κάποιε αμοιβέ, έλα είναι φίλο, θα μα το κάνει κτλ. Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει με το πώ σε σώζει από προβλήματα. Ναι. Πώ σου δημιουργεί δρόμο εκεί πέρα που δεν υπάρχουν δρόμοι. Πώ πάει γύρω-γύρω εκεί πέρα που θα πέσει πάνω στον τοίχο. Και, και ξέρει πώ το, το καταλαβαίνει αυτό. Όταν έρθει έλεγχο από, τη... από, το κράτο. Ναι. Όταν έρθει έλεγχο και πάρει τηλέφωνο mm. το λογιστή και του πει. Και του πεις, mm. ε, ή, ήρθε έλεγχο, ε, έλα να το αναλάβει. Αν δεν έχει τον κατάλληλο άνθρωπο, σου κόβονται τα πόδια. Να. Αν έχει τον σωστό συνεργάτη, νιώθει mm. σίγουρα. Γιατί άμα θέλει τώρα η θα βρει κάτι. Οτιδήποτε. Σαν τη στρατολογία είναι. Ναι. Άμα είσαι φαντάρο και σταματήσει στρατολογία. Στρατονομία, συνόδο. Άμα είσαι φαντάρο και σταματήσει στρατονομία και θέλει, ναι. σε έγραψε. Το κουμπάκι είναι μισό εδώ. <laughs> ναι. Δεν υπάρχει. Έτσι και το κράτο. Αν θέλει ο εφορο, σε γράφει. Και αυτό είναι το πρόβλημα, βέβαια, mm. ταυτόχρονα. Γιατί αφήνουν ανοιχτού. Ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε πριν. Αφήνουν ανοιχτή την ερμηνεία διαφόρων νόμων για να μπορεί να γράφει. Θεωρώ ότι και αυτό κινείται προ μια καλή κατεύθυνση. Και το My Data είναι ένα βήμα προς αυτό mm. Γιατί καταρχάς η ταυτόχρονη διασταύρωση στοιχείων Ξαναλέω Σε βοηθάει εσένα που θες να είσαι ονομότυπο ναι. Mm. Πάρα πολύ ε, είναι, είναι, εργαλείο για να πας γρήγορα στον πελάτη σου Και να του πεις Ωπ, Έχει παιχτεί βλακί εδώ mm. Και θα το δει το κράτος αύριο Έλα το λύσουμε. Ναι, ναι. ναι. Πάντω, εγώ να πω κάτι έτσι, να μοιραστώ κάτι προσωπικό. Όταν είχε έρθει ο πρώτο έλεγχο, που μετά τον πρώτο έλεγχο έρχονται κι άλλοι. Ναι, και πάντα. από άλλε υπηρεσίε. Δηλαδή, μου εφορία και μετά μου ήρθε εύκα. Εντάξει. Και έρχονται χωρί προειδοποίηση. Ναι, και καλά κάνουν. Μα, μα έτσι πρέπει. πρέπει. έλεγχο. Μόλι τελείωσε και δεν βρήκαν τίποτα, νιώσα μια αυτοπεποίθηση. Ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, είναι <laughs> μεγάλη υποθέση. Και νομίζω ότι χρη... <laughs> τι πρώτε φορέ δεν είσαι προετοιμασμένο. Εγώ τουλάχιστον mm. δεν είμαι προετοιμασμένο για, για, ένα σοβαρό έλεγχο. Αλλά μόλι το ξεπεράσει και δει ότι αυτό που έκανε και το ότι εσύ η θέση σου και mm. Και η προσπάθειά σου είναι να είσαι νόμιμος και νομότυπος. Ε, απέδωσε. Όταν, όταν το νιώσεις αυτό ότι απέδωσε, ε, σου δίνει ένα κίνδυνο να συνεχίσεις να είσαι ναι, σωστός. Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις ότι τον δίπλα επιχειρηματία, τον ελέγξαν, έφαγαν ένα πρόστιμο από εδώ μέχρι απέναντι και ακόμα το φυσάκι δεν κρυώνει. Ναι. Ε, βέβαια, συνήθω είναι τόσο χοντρό Έχεις στο περιβάλλον σου. εννοείται. Ναι, 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 ναι. ναι. Εγώ λίγα πράγματα έχω ακούσει από Όχι, από σε... Πρόστιμα... Ή τα πρόστιμα μισό εκατομμύριο πρόστιμο. Ναι, έχει τέτοια. Μισό εκατομμύριο πρόστιμο. Εντάξει, προφανώ και σωστά έγινε διακανονισμό για να. Γιατί mm. πρέπει να δούμε και το άλλο. Αν δεν, το κλίστρε, αν, το ναι. πω, αν δεν, είναι αυτό πω, αν εγκληματική η ενέργεια, οπότε εκεί θα ακολουθεί mm. άλλη διαδικασία. Ε, δεν θε να κλείσει τον άλλον. Θέλει το κράτο να εισπράξει αυτά που πρέπει να εισπράξει με έτσι Μα, τι προσαυξήσει για ό,τι Είναι θέσει εργασία Είναι εργαζόμενοι μέσα. Άρα πρέπει να γίνουν διακανονισμοί για να είναι βιώσιμο. Το, το μοντέλο. Απλά να πάρει και ε, το μάθημα του. Ναι. Και, και να μην αφήνει περιθώρια στρέβλωση τη αγορά. Mm. Δηλαδή να βγει χαμένο, αλλά όχι τόσο ώστε mm. να κλείσει. Αλλά βγει χαμένο mm. σε σχέση με τον ιόταν νόμο και ο νομότυπο. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχει δει όμω τώρα που και για την εσχοκέρδια, γιατί. Α πούμε, καλά λέμε το προσωπικό είναι ευθυνό στην Ελλάδα, αλλά όλα τα λένε ακριβά. Δηλαδή οι πρώτε σύλλε, οι προμήθειε. Θε να με κράξουν πάλι. <laughs> Θέλει. Το, το ζητά θέλει να έχει τι λε. Δεν έχει πει κάτι γι' αυτό, δεν το έχω okay. παρατηρήσει. Okay. Δεν oh, πιστεύω ότι oh. μας τα δηλαδή. Όχι. Oh. Ε, καλά το. Κλείσε <laughs> <κλήσω laughs> το <laughs> κύριο στο κανάλι του. <laughs> <laughs> ε, ε, δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα κατά μέσο όρο έχει ξεφύγει σε ακρίβεια. Θεωρώ ότι είναι πανάκριβη, ah. Εννοείται αυτό, okay. όχι δεν πάω να σώσω κάτι. <laughs> θεωρώ ότι είναι πανάκριβη, ναι. απλά θεωρώ ότι είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα όλων των ενεργειών που έχουμε κάνει σαν κοινωνία, όχι σαν κράτος, mm. σαν κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Ε, Ξανά λέω, με αφορμή την, τον κόμμα. Συγγνώμη, περίμενε ρε. Ναι. Sorry που σε διακόπτω, αλλά δεν γίνεται το γάλα που είναι στο... από την ίδια εταιρεία στο γερμανικό σούπερ μάρκετ να είναι πιο φτηνό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα έχουμε δει αυτά, υπάρχουν γι' αυτό Είναι και τόσο εξαιρέσει. Δεν είναι εξαιρέσει. Υπάρχουν, υπάρχουν γι αυτό πέφτουν και γι' αυτό παίρνουν τα πρόστιμα, πρόστιμα Α, και, και να πέσουν. Μα και είναι αστείο όμω τα πρόστιμα, αρέσει. Γιατί αν ο άλλο παίρνει με 10, 10 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια κέρδο, παίρνει πρόστιμο 200 χιλιάρικα, ενώ είναι το συμφέρον να το συνεχίσει να το κάνει. Ξεκάθαρα. Ναι. Αυτό που έχω δει εγώ μέχρι τώρα δεν είναι αυτό όμω. Ναι. Δηλαδή, συμφωνώ. Για γίνονται αυτά, είναι στι ειδήσει. Άλλο θέλω να πω. Συμφωνώ ότι οι έλεγχοι γίνονται και τα βλέπουμε, δημοσιεύονται. Δεν έχω δει περίπτωση 15 εκατομμυρίων κερδών με 200.000 πρόσωπα. Ναι, τυχαίο νούμερο. Ε, ε, ναι, αυτό το τυχαίο όμω δημιουργεί μια στρέβλωση στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου. Μα ξέρει Α... όμω η, τεράστια εταιρεία που ξέρουμε όλοι και την πράντζ έχει από κάτω, ότι δεν μπορεί να έχει τώρα μόνο 200.000 ευρώ πρόσωπα, γιατί σίγουρα έχει βγάλει πολύ περισσότερα από αυτήν την ισοκέρδη που έκανε. Δεν μπορεί να είναι σε αυτό το βαθμό η που λέει. γιατί... δηλαδή είναι τεράστια, Ωραία. Άρα πρέ, πρέπει να, ένα, να, να αποδεχτούμε ένα από τα δύο πράγματα. Yeah. Είτε λέμε ότι υπάρχουν καρτέλ, άρα. Όλα τα γάλατα είναι ακριβά, είτε δεν υπάρχει καρτέλ, αλλά κάποιο παρανόμησε, οπότε οι υπόλοιποι θα τον είχαν φάει αύριο. Ε, Καταλαβαίνει τι λέω. Ναι. Δηλαδή, ή υπάρχει καρτέλ, άρα τότε γιατί γράφει μόνο ε, μία εταιρεία, πρέπει να πάρουν όλε, ή δεν υπάρχει καρτέλ, οπότε το πρόστιμο μπήκε στη σωστή στιγμή και στο σωστό ύψο. Γιατί δεν θα το αφήσουν οι ανταγωνιστέ. Ένα από τα δύο. Δεν μπορώ να ακούω ταυτόχρονα και τα δύο. Ναι. Κατάλαβα τι λέω. Η, και, την ιστορία, και... δεν ξέρω τώρα αν θα σα πω μονόματα, αλλά την ιστορία με τα. Ε, με τα φασολάκια, με, τα, με τον αρακά, την είχε δει. Ναι. Ωραία. Αυτό τώρα τι είναι, το έκανε το, καρ, το καρτέλ, το έκανε. Όχι. Ποιο το έκανε. Το έκανε ο ανταγωνιστή. Ε, ο ανταγωνιστή. Ξεκάθαρα, αυτό λέω. Άρα, ναι, αλλά θέλω να πω ότι Άρα, εγώ είμαι υπέρ του ότι δεν υπάρχουν καρτέλ, ναι. υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδεια τα οποία καλά κάνει το κράτο και τα κυνηγάει. Συμφωνώ. Ναι, είναι ο κανόνα. Όχι. Και λέω, είναι αρκετό. Όχι. Κα, κάτι γνώμη ναι. Γιατί ρε. Πού είναι το πρόβλημα, Το που, πού, πρόβλημα δηλαδή είναι στο Ακριβώ αυτό. Πέσω ότι εγώ κάνω μια σοκέρδια τώρα. Ναι. Εντάξει, και βγάζω 100 ευρώ. Ναι. Και έρχεται το κράτο και μου και λέει: πω αυτό που έκανε. Πρέπει να μου πάρει 120. Αυτό δεν λέω. μου παίρνει 120. Εγώ θεωρώ ότι σου παίρνει 120. Μα αυτό λέω. Εκεί διαφωνούμε. Mm. Δεν έχω δει κάποιο παράδειγμα Εσκροκέρδια, αποδεδειγμένη, υψηλότερη, ναι. δυσανάλογη του ναι, προστήμου. Ναι. Αν μου λε ότι υποθέτουμε ότι είναι περισσότερα, α το αποδείξουμε. Εγώ δεν υποθέτω βάση των νόμων τη αγορά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλο οργανισμό, με τόσο μεγάλη επιχείρηση να έχει μόνο αυτά σαν κέρδη από μια διακίνηση. Σαν υπερκέρδη. Σαν, σαν υπερκέρδη, σαν... πολύ σωστά. Λεόνασμα. Ναι, 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 Ακριβώ. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι για αυτή την εταιρεία αυτά τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά. Εντάξει, εδώ βλέπει τώρα κάτι αστεία νούμερα και λες, μα εντάξει, τα πλήρωνε και εγώ αυτά. Είναι και για ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι για χρονικό διάστημα. Ε, Σου λέει, έγινε έρευνα να. από τότε μέχρι τότε. Εγώ πιστεύω ότι. Δεν μπορεί να από την άλλη. Οκ. Okay. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Απλά θεωρώ ότι κάποια από αυτά, αν όχι όλα για να είμαι απόλυτο, Γίνεται και για τα μάτια του κόσμου. Α, γίνεται ένα έλεγχο. Και, και αυτό και κάτι έγινε. τι έγινε. Αν τα μισά που διαβάζουμε που βγαίνουν και στι ειδήσει είναι περισσότερο πολιτικά παιχνίδια mm. για να τα καπιλευτεί η εκάστοτε κυβέρνηση. Mm. Σαφέστατα. Δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν λέω αυτό. Λέω όμω ότι για πρώτη φορά γίνονται περισσότεροι έλεγχοι από ό,τι γίνονταν. Μαθαίνουμε για αυτού του ελέγχου περισσότερο από ό,τι ναι. μαθαίναμε. Το οποίο είναι καλό και ηθικά. Είναι βελτιωμένο το κόσμο. πράγμα. Ναι. Α αυτό θέλω να πω. Δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά είναι σαφώ καλύτερα okay. από ό,τι φωνάζουμε. True, true. Συμφωνώ σε αυτό. Και σε κάθε επίπεδο, νομίζω ότι κάπω τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτό και νομίζω που... έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνολογία και νομίζω έχει αρχίσει και αντιδρά και ο κόσμο. Όταν βλέπει τώρα μερικά πράγματα, αρχίζει και, Μα, και τα λέει. Φωνάζει, φωνάζει ο κόσμο για τη χρήση να. του ηλεκτρονικού χρήματο. Γιατί mm. να πρέπει να mm. οι συναλλαγέ πάνω από 300-500 ευρώ να είναι ηλεκτρονικέ. Mm. Τι, γιατί. Σε προστάτευεσαι ένα τον ίδιο. Mm. Γιατί όταν εσύ πληρώσει με κάρτα, mm. πολίτη, σημαίνει ότι αυτή η κίνηση καταγράφεται και το κράτο θα τη φορολογήσει. Yeah, και, και μακροπρόθεσμα, mm. πολίτη. Αυτό θα μειώσει του φορολογικού συντελεστέ. Απλά τι λέει. Δεν μπορώ να κάνω, α με στο ΦΠΑ. Ναι. Αν πρέπει, μα να πρέπει να. Μα σ... πρέπει να θεωρούμε. Α. είναι, είναι μέρο τη κοινωνική ηθική μα το να μην μα περνάει καν από το μυαλό Ωραία. να παζαρέψουμε το ΦΠΑ. Για να φτάσουμε εκεί χρειάζεται πολιτική βούληση που θα φέρει αυτή την. Παιδεία, αν θες, αυτήν την οτροπία στα σχολεία, και να περάσει μια γενιά για να γίνει βίωμά μα αυτό που Και επίση μπορούμε και εμεί να το φωνάζουμε mm. μέσα από τα κανάλια μα, όσοι έχουμε ένα βήμα, για να επηρεάσουμε και εμεί τον βαθμό που μπορούμε να επηρεάσουμε. Υπάρχει mm. η ατομική και η συλλογική ευθύνη. Mm. Θεωρώ ότι ο καθένα μα πρέπει να συμμετέχει και στα δύο. Όχι να λουφάρει από τη μία από τι δύο πλευρέ. Πρέπει να δούμε και κάτι, και κάτι ακόμα. Γιατί όταν αρχίσει και παρει λοξά το δρόμο. Ενώ μαύρο χρήμα. Δηλαδή, γιατί αν θέλει να γλιτώσει λίγο ΦΠΑ, που είπαμε λίγο από εδώ mm. που, και ουσιαστικά μαυρίζει το yeah, χρήμα. Yeah, yeah, yeah. Αν, αν αρχίσει και μαυρίζει το χρήμα, είναι δύσκολο και να το διαχειριστεί. Τι εννοώ, είσαι επιχειρηματία και έβαλε εκατοχιλιάρικα μαύρα. Ω ένα βαθμό mm. χρηματοδοτεί τη ζωή σου λίγο mm. μαύρη. Δηλαδή, δίνει το μισό ενίκιο μαύρο, κάνει ράνι. Αλλά κατευθείαν πρέπει να ξέρει να το κάνει αυτό το χρήμα. Δηλαδή, σκέφτε το έχει. Να το έχω σε. Ε, Πώ στο σπίτι, ναι, μετρητά, να το έχω σε θηρίδα. Ναι. Να, είναι επικίνδυνο. Να κυκλοφορώ στο αμάξι κάθε φορά με τι εισπράξει. Είναι να Είναι επικίνδυνο μαξιλάρι, πράγμα. Ναι. Και ερχόμαστε και στο άλλο βήμα. Δεν μπορεί να τα επενδύσει. Ε, έρχεσαι τώρα να βάλει τα λεφτά στο χρηματιστήριο Freedom24 που φωνάζω όλη την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Link στην περιγραφή για μια μετοχή ναι, ναι. τουλάχιστον έω 700. Ή σε επενδυτικό λογαριασμό που παράγει περισσότερο πληθωρισμό Ακριβώ. Για να μπορούμε λοιπόν τα λεφτά μα να πιάνουν τόπο. Αλλά για να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε. Πρέπει αυτά τα λεφτά να είναι νόμιμα, ναι, να πέρα. φαίνεται η προέλευσή του. Ναι, ναι, ναι. Και μετά ξέρει πόσο όριο συνέστημα είναι να έχεις βάλει αυτά τα λεφτά. Νόμα έχουν φορολογηθεί, να τα ρίχνει στο αφορολόγητο VUAA, να τα δείχνει στο κράτο και το κράτο σου λέει δικά σου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και το κέρδο, όχι μόνο αυτά τα χρήματα. Το και, κέρδος, και το κέρδο που ναι. παράγουν αυτά τα χρήματα ναι, ναι, ναι. μεγαλώνει τα 100.000 και γίνονται 200, τα δίνει κανονικότητα στο κράτο. Δείχνει λε: Παιδιά, έχω καλά και 100.000 ναι, ναι, ναι. και σου λέει το κράτο δικά σου. Ναι, γιατί σου τα μαύρα μόνο μπορεί να χαλάσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Θα χαλάσει την καθημερινότητά σου. Και δεν μπορεί να πάρει κάτι, πούμε, το οποίο θα είναι. Ειλικρινά, ναι, ένα διαμέρισμα Ο κόσμο νομίζει ότι. Ε, Ξέρε, α είχα και 300 ευρώ ακόμα μαύρα και μια χαρά. Συμφωνώ, για 300 ευρώ μπορεί να κάνει 300 χιλιάρικα. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να, ναι. να βρεθεί με αυτά τα λεφτά. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με την, με, με την κατεύθυνση τη φοροαποφυγή. Μάλλον φοροαποφυγή, ναι, φοροδιαφυγή. Ε, γιατί μην ναι δίνει και παραπάνω πόσα χρειάζεται. Να δίνει ναι, ακριβώ πρέπει. Και, να και πάνω σε αυτό που λε, που συμφωνώ, σε 400 ευρώ δεν είναι τίποτα. Απλά αν τα 400 ευρώ αυτά τα έχει καθαρά, θα σκεφτόταν και πώ μπορεί να τα επενδύσει. Γιατί άμα τα έχει μαύρα, λέει δεν μόνο μπορεί. να πληρώσω Ρε, το, το, το παγωτό. Μου στέλνουν εμένα μηνύματα, μου λένε ναι. εσύ έχω τόσα να βάλω, αλλά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ε, τι μου το λε. Δηλαδή, τι θε να κάνω εγώ να. να μαγικά να, τα εμφανίζει. δηλαδή, αυτό ναι. φορολογείται. Α, το νούμερο που έχει <laughs> να κάνει είναι μην ξανακάνει μαύρα. Ναι. Την άλλη μέρα, σταμάτα. Ναι. Δεν μπορώ να στο παλιό. Γιατί για να έχει τόσα και αν τα άσπριζε, πάλι θα είχε. Άρα εσύ πα για τα παραπάνω. Γιατί είναι ισοριακά, δεν είσαι δεν βγαίνει μία ή άλλη και είναι ανάγκη η φοροδιαφυγή. Είναι για το παραπάνω κέρδο. Εσόρι. Αυτά τα χρωστά στην κοινωνία. Οπότε αυτοί και που... εσύ και εγώ και όλοι μα, ενώ είμαστε, ναι, ναι. θεωρώ, ω ένα βαθμό επιτυχημένοι επιχειρηματίε, οφείλουμε να επιστρέψουμε κάτι στην κοινωνία. Καλά, κάποιοι μα λένε: Πηγαίνετε βρείτε και μια δουλειά. Καλά, είναι ναι, αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Εμεί πρέπει να συνεχίσουμε <σχ> να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Που δουλεύει και να παράγουμε κι εμεί αξία στην <σχ> κοινωνία. Έτσι το νιώθω εγώ. Έτσι το βλέπω. Για να κλείσω λίγο συνολικά τη θέση, μια και έχει περάσει και η ώρα και θα κλείνουμε και το επεισόδιο Δεν λέω ότι όλα στην Ελλάδα είναι ρόδινα επιχειρηματικά. Λέω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, για έναν επιχειρηματία που θέλει να βάλει τι ώρε και αντέχει το στομάχι του mm. να το κάνει αυτό το πράγμα για να πάρει τα ρίσκα που χρειάζονται, η Ελλάδα είναι μια χαρά χώρα για να επιχειρήσει. Okay. Και εγώ να πω επίση από τη θέση μου και αυτό που μου έχει διδάξει όλα αυτά τα χρόνια αυτό το ταξίδι, είναι ότι ακόμα με όποια άποψη και να συντάσσε, ό,τι άσχημο και να βλέπει, ό,τι καλό, αν έχει μια ιδέα και ένα όνειρο που θε να πραγματοποιήσει, πρέπει να το κάνει. Και το μιλάω μιλά ανθρώπινα. Όχι μόνο θα πραγματοποιήσει το όνειρό σου και θα νιώσει καλά με τον εαυτό σου, αλλά παράλληλα δημιουργήσει αξία στην κοινωνία. Δημιουργήσει θέσει εργασία, λύνει ένα πρόβλημα και όλο αυτό δημιουργεί ένα κύκλο και εργασιών αλλά και θετικότητα, το οποίο το χρειαζόμαστε στη χώρα. Συμφωνώ 100%. Ωραία. Α κλείσουμε εδώ. Τώρα, όσοι τα έχετε και λίγο έτσι λευκά τα χρήματα, πατήστε το link. <laughs> <laughs> πατήστε το link από κάτω. Κάντε μια εγγραφή σε Freedom 24. Κάντε και την επένδυσή σα. Βάλετε τα λεφτά σα στο λογαριασμό. Και, και, στηρίξτε και αυτό το κανάλι, παιδιά, μέσα από το ίδια Και από δωρεάν. Και παίρνετε και μια μετοχή δωρεάν. Έτσι, έτσι, έτσι έως 700 δολάρια. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία τα πάμε. Αν και διαφωνήσαμε σε κάποιο, δεν πειράζει. Ε, τα λέμε στο επόμενο. Μια χαρά.